Την απόφαση να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης έλαβε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η παράταση θα είναι δεκαήμερη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το Σάββατο 30 Μαΐου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο και αφορούν συνολικά διάστημα 4 εβδομάδων υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα, να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός των αιτήσεων αφορά συνδυασμό των παροχών που σχετίζονται με το ρεύμα και την επιδότηση σύντησης, ακολουθεί ο συνδυασμός που αφορά στο επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σύντησης και τελευταίος είναι ο συνδυασμός που αφορά στις παροχές που σχετίζονται με το ρεύμα και το επίδομα ενοικίου. Πράγματι, το πήρε υποβολή αιτήσεων για την ανθρωπιστική κρίση παράταση μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 212.897 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 120.000 αφορούν μόνο σύντηση. Με την παράταση παρατηρήθηκε περαιτέρω εφόρτωση εργασίας, θα έλεγα, στα ΚΕΠ του Δήμου και λιγότερο, θα έλεγα, στο τρίτο ΚΕΠ, το ΚΕΠ της Σταυρούπολης. Όντως υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται ακόμη και μάλιστα επικοινώνησα προηγουμένως, υπάρχουν και ωρές στα ΚΕΠ. Γιατί, όπως είπαμε, ήταν μεγάλο το θέμα. Ο κόσμος δεν πρόλαβε να κάνει τις αιτήσεις και ευτυχώς δόθηκε αυτή η παράταση για να προλάβουν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι. Και βέβαια και μεγάλη διαδικασία και για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, που ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο. Είναι αλήθεια ότι τα ΚΕΠ έχουν πάντα εργασία και αυτό βέβαια ήταν μια εξτρά εργασία για τα ΚΕΠ, αλλά γι' αυτό δημιουργήθηκαν. Ανήκουν στους Δήμους και υπηρετούν τους Δημότες. Οπότε, οτιδήποτε κάνουν για τους Δημότες είναι μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων και θα λέγα και της ευχαρίστησης των ιδίων που εξυπηρετούν την κοινωνία. Μία ρύθμιση που, όπως τονίζει ο κύριος Παπασταματίου, είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς δίνει την ελπίδα στα φτωχά νοικοκυριά για πραγματική στήριξη ώστε να πάρουν μια ανάσα. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα περνάει μια μεγάλη κρίση, ιδιαίτερα έχουν γίνει τα πράγματα πολύ ασφιχτικά, ο κόσμος υποφέρει. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν μια καλή δίωδος για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, για τους ανέργους, ώστε να έχουν μια ελπίδα ότι από κάπου μπορούν να βοηθηθούν σε σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό έχουμε και 212.000 αιτήσεις για δικαιούχους. Να πούμε ότι αφορά επιδότηση ενοικίου, σύντηση και ένα κομμάτι του αφορά την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά είναι τρία αγαθά τα οποία έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος και πιστεύω να πάει καλά. Επιδοτούν από 70 ευρώ μέχρι 220 ανάλογα και με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας και ήταν κάτι που το είχε ανάγκη η κοινωνία. Την Τρίτη, ωστόσο, εκπνέει η προθεσμία για τη ρύθμιση των δόσεων, όπου σε αντίθεση με το πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης η προσέλευση καθαλό παρά ικανοποιητική ήταν. Εκεί δεν είχαμε τόσο μεγάλη συμμετοχή, γιατί εκεί είναι να δώσουν, όχι να πάρουν. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει ο κόσμος να δώσει, πιστεύω. Αν και είμαστε τη τελευταία στιγμή, υπάρχει μια αυξημένη κίνηση και σήμερα και αύριο είναι η τελευταία μέρα και ελπίζω να πάρει και κάποια παράταση και κάποιοι που θα ήθελαν ενδεχομένως και δετόμα θα αναρθούν. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι έχει την κίνηση που θα περιμέναμε και το καταλαβαίνω διότι ο κόσμος ξέρει ότι έχει υποχρέωση αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ακόμη και τόσο χαμηλό που ήταν η δόση, μέχρι 20 ευρώ η χαμηλότερη, όταν είναι κάποιος άνεργος, από πού να τη δώσει. Να σημειώσουμε πως η μαζική ανταπόκριση του φορολογουμένου στη ρύθμιση των 100 δόσεων οδηγεί το Υπουργείο Οικονομικών σε παράταση της προθεσμίας που λεγεται Τρίτη. Τις τελευταίες μέρες η συμμετοχή των οφειλητών στη ρύθμιση έχει αυξηθεί σημαντικά και έρχεται στις 25.000 ημερησίως, με αποτέλεσμα το σύνολο των αιτήσεων ένταξης αυτή να υπερβαίνει τις 600.000 και το ρυθμιζόμενο ποσό τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, το δημόσιο έχει εισπράξει περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Εκτιμάται ότι η παράταση της προθεσμίας αφενός θα διευκολύνει τους οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί έως τώρα να το κάνουν, αφετέρου θα συμβάλλει στη διατήρηση των υψηλών ρυθμών αύξησης των κρατικών εσόδων.